Γεια σας. Σήμερα θα πλέξουμε μαζί αυτό το αγγελάκι. Το έπλεξα με βαμβακερό νήμα, με τη μέθοδο του αμιγκουρούμι, ξεκινώντας από τη βάση. Έβαλα κάποιο πλαστικό εδώ για να είναι επίπεδη η βάση. Συνεχίζουμε το σώμα, το κεφάλι και πλέκουμε ξεχωριστά τα μαλλιά, τα φτερά και τα χεράκια του. Το αγγελάκι το έπλεξα με βαμβακερό νήμα, που είναι στα 50 γραμμάρια, έχει 125 μέτρα και βελονάκι 3 χιλιοστά. Θα ξεκινήσουμε το αγγελάκι από τη βάση, ξεκινώντας με ένα μαγικό κύκλο, μέσα στον οποίο θα πλέξουμε 6 άριχτα. Κάνουμε πρώτα μία αλυσίδα και μέσα θα πλέξουμε 6 άριχτα. Στο δεύτερο γύρο, τη βάση και το αγγελάκι το πλέκουμε σπιράλ. Πλέκουμε γύρω-γύρω χωρίς να ενώνουμε. Σε κάποια σημεία που θα πρέπει να ενώσουμε θα το δούμε μαζί. Αλλά όλο το αγγελάκι το πλέκουμε σπιράλ. Στο δεύτερο γύρο θα κάνουμε 6 αυξήσεις. Σε κάθε πόντο μας θα πλέκουμε 2 άριχτα και θα έχουμε 12. Δεν ξεχνάμε ότι όταν μπλέκουμε σπιράλ χρειαζόμαστε νήμα οδηγό ή κάποιο δείκτη να μας δείχνει την αρχή και το τέλος της σειράς. Στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε στον πρώτο πόντο μας ένα άριχτο, στον επόμενο δύο. Ένα-δύο, δηλαδή ένα αύξηση, ένα αύξηση. Θα πλέξουμε γύρω-γύρω 6 φορές και θα έχουμε 18 πόντους. Στην τέταρτη σειρά θα πλέξουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα κάνουμε τις αυξήσεις μας, 6 αυξήσεις. Θα πλέξουμε στους δύο πρώτους πόντους από ένα άριχτο και στον τρίτο πόντο θα κάνουμε αύξηση. 2 αύξηση, 2 αύξηση, γύρω-γύρω 6 φορές και θα έχουμε 24 πόντους. Στην επόμενη σειρά, στην πέμπτη σειρά, θα πλέξουμε 3 άριχτα και μετά θα κάνουμε αύξηση. 3 αύξηση και θα έχουμε 30 πόντους. Και στην έκτη σειρά θα πλέξουμε 4, θα κάνουμε αύξηση, 4 αύξηση και θα έχουμε 36 πόντους. Πλέξαμε 1 αύξηση, πλέκουμε τώρα 2 πόντους και μετά κάνουμε την αύξηση. 2 και στον επόμενο αύξηση. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την κυκλική βάση για το αγγελάκι μας. Έχουμε ολοκληρώσει τις 6 σειρές για τη βάση. Βλέπετε εδώ φαίνονται οι αυξήσεις. Πλέξαμε 6, 12, 18, 24, 30, 36. Η τελευταία μας σειρά είχε 2, 4 αύξηση. 2, 4 αύξηση. Οπότε έχουμε 36 πόντους.
Εδώ τώρα, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη σειρά, θα κάνουμε στο πρώτο πόντο μας ένα βουβό για να ενώσουμε, τραβάμε καλά το νήμα, για να συνεχίσουμε να πλέκουμε το επάνω μέρος του σώματος. Και είναι η στιγμή που θα κόψουμε ένα πλαστικό, σύμφωνα με το πλεκτό μας, ό,τι μέγεθος μας έχει βγει. Σχεδιάζουμε ένα πλαστικό και το κόβουμε για να το βάλουμε αργότερα μέσα, για να είναι επίπεδο το αγγελάκι από κάτω. Είμαστε τώρα στην πρώτη σειρά του σώματος. Θα πλέκουμε μόνο στην πίσω θηλιά. Δεν θα πιάνουμε και τις δύο. Θα πιάσουμε μόνο εδώ. Όλη η σειρά μας γύρω-γύρω θα πλέκουμε μόνο εδώ. Στην πίσω θηλιά. Και θα πλέξουμε μισά ποδαράκια. Κάνουμε πρώτα μία αλυσίδα. Και πλέκουμε γύρω-γύρω, ξεκινώντας εδώ από τον πρώτο πόντο, στον οποίο κάναμε την ένωση, να μην τον παραλείψουμε. Εδώ στον πρώτο πόντο μας κάναμε την ένωση. Ο πρώτος πόντος που θα πλέξουμε θα είναι εδώ. Και πλέκουμε μισά ποδαράκια. Γύρω-γύρω θα πλέξουμε 36 μισά ποδαράκια. Εδώ τώρα στη δεύτερη σειρά θα κάνουμε σχεδιάκι για το κάτω μέρος του φορέματος. Θα κάνουμε δύο αλυσίδες. Θα πλέξουμε πάλι μισά ποδαράκια, αλλά το ένα θα το πλέκουμε εδώ και το άλλο κανονικά. Το επόμενο το πλέκουμε εδώ και το άλλο κανονικά. Ας το δούμε μαζί. Αφού τυλίξουμε το νήμα μας για το μισό ποδαράκι, δεν θα βάλουμε το βελονάκι μας εδώ. Θα το βάλουμε γύρω-γύρω από τον προηγούμενο πόντο μας. Βγάζουμε το νήμα και ολοκληρώνουμε τον πόντο. Το επόμενο θα το πλέξουμε εδώ, κανονικά, όπως θα το πλέκαμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ωραίο σχεδιάκι. Θα φανεί όταν ολοκληρώσουμε τη σειρά. Απλά προσέχουμε να μην παραλείψουμε κάποιο πόντο. Μας βοηθάει λίγο αυτή η γραμμούλα εδώ. Μας δείχνει ποιος είναι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος πόντος, ώστε να μην παραλείψουμε κάποιον. Έχουμε πλέξει τους δύο. Πάμε τώρα, τυλίγουμε το νήμα εδώ, το βελονάκι εδώ. Πλέκουμε ένα λάξ. Ένα γύρω-γύρω από τον πόντο και ένα κανονικά, ο οποίος είναι εδώ. Βλέπετε, φαίνεται, έχουμε πλέξει τους τέσσερις. Είμαστε σε αυτόν, στον πέμπτο. Συνολικά θα κάνουμε 36 πόντους, ένα λάξ, έναν τυλίγοντας και έναν κανονικά. Είμαστε στους δύο τελευταίους πόντους για να ολοκληρώσουμε τη σειρά με το σχέδιο.
τελευταίος. Θα ενώσουμε τώρα με ένα βουβό με το πρώτο πόντο. Θα κάνουμε πάλι μία αλυσίδα για να είμαστε βέβαιες ότι έχουμε πλέξει σωστά. Καλό είναι να μετρήσουμε τους πόντους που έχουμε, μήπως παραλείψαμε κάποιο ή κάναμε κάποιο επιπλέον πόντο. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Αν πάλι μας φαίνεται δύσκολο να κάνουμε αυτό το σχεδιάκι, μπορούμε κανονικά να πλέξουμε δύο σειρές με 36 άριχτα. Δεν θα μας αλλάξει το σχέδιο, είναι θέμα μόνο διακόσμησης. Εδώ τώρα στην επόμενη σειρά που είναι η τρίτη, κάνουμε μία αλυσίδα και θα πλέξουμε άριχτα, αλλά μόνο στην πίσω θηλιά. Πλέκουμε γύρω-γύρω 36 άριχτα. Ξεκινάμε από τον πρώτο πόντο. Μόνο στην πίσω θηλιά 36 άριχτα. Ένα σε κάθε πόντο μας. Και αφού ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά, θα συνεχίσουμε να πλέκουμε σπιράλ όμως και θα πλέξουμε άλλες δύο σειρές κανονικά και στις δύο θηλιές με 36 πόντους. Ολοκληρώσαμε τις 5 πρώτες σειρές, οι 2 με τα μισά ποδαράκια με το σχέδιο και 3 σειρές με άριχτα. Την πρώτη σειρά την πλέξαμε μόνο στην πίσω θηλιά και τις επόμενες 2 κανονικά. Εδώ, αφού ολοκληρώσα την πρώτη σειρά που έπλεξα στο πίσω ποδαράκι μόνο, στην πίσω θηλιά μόνο, ένωσα πάλι την πρώτη σειρά με βουβό και μετά κανονικά πλέκω με σπιράλ. Πλέκω σπιράλ, οπότε χρειάζομαι πάλι το νήμα οδηγό. Είμαστε στην έκτη σειρά, θα αρχίσουμε να κάνουμε μειώσεις. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε κάποια δυσκολία, πλέκουμε συνέχεια άριχτα, σπιράλ γύρω-γύρω. Το μοναδικό σχέδιο που είχαμε ήταν εδώ, στο κάτω μέρος του φορέματος. Στην έκτη σειρά θα πλέξουμε 4, θα κάνουμε μείωση. 4 μείωση, 6 φορές συνολικά γύρω-γύρω. Και οι 36 θα γίνουν 30 οι πόντοι μας. Τέσσερα και κάνουμε μείωση. Κάνουμε την αόρατη μείωση. Επαναλαμβάνουμε άλλες 5 φορές. Έχουμε 6 μειώσεις στο γύρο μας, 4 μείωση. Και αφού ολοκληρώσουμε το γύρο, θα πλέξουμε και 2 σειρές, χωρίς μειώσεις, με 30 πόντους, 30 άριχτα γύρω-γύρω. Οι 7 και οι 8 είναι χωρίς μειώσεις. Στην ένατη σειρά θα πλέξουμε 3 άριχτα, θα κάνουμε μείωση. 3 άριχτα μείωση. 6 φορές συνολικά και θα μας βγαίνουν 24 πόντοι. Τρία και κάνουμε μείωση. Αφού ολοκληρώσουμε τις 6 μειώσεις γύρω-γύρω, θα πλέξουμε και 2 σειρές με 24 άριχτα σε κάθε σειρά μας. Οι 10 και οι 11 έχουν από 24 άριχτα. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα θα βάλουμε το πλαστικό που έχουμε κόψει μέσα στο σώμα.
και θα βάλουμε γέμιση. Η γέμιση που χρησιμοποιώ είναι το κομφορέλ, αυτό που γεμίζουν τα μαξιλάρια ύπνου. Όταν μπλέκω επίπεδη βάση, βάζω και ένα βοτσαλάκι μέσα για να έχω λίγο βάρος στη βάση. Κατεβαίνει το κέντρο βάρος και δεν πέφτει το αγγελάκι μας. Βλέπετε, φαίνεται τώρα το σχέδιο. Συνεχίζουμε. Είμαστε στη 12η σειρά. Θα πλέξουμε πάλι μειώσεις. Έχουμε 24 πόντους. Θα κάνουμε πάλι 6 μειώσεις. Θα πλέξουμε 2 μείωση, 2 μείωση. 6 φορές πάλι και θα μας μείνουν 18 πόντοι. Και κάνουμε μείωση. Αφού ολοκληρώσουμε το γύρο με τις μειώσεις, θα πλέξουμε τη 13η σειρά με 18 άριχτα, χωρίς να κάνουμε μειώσεις. Στην 14η σειρά θα κάνουμε πάλι μειώσεις, θα πλέξουμε ένα πόντο και θα κάνουμε μείωση. 6 φορές συνολικά γύρω-γύρω, πλέκουμε να κάνουμε μείωση και θα μας μείνουν 12 πόντοι. Και θα πλέξουμε μετά και μία σειρά με 12 άριχτα γύρω-γύρω χωρίς μειώσεις. Πλέξαμε τη σειρά των μειώσεων, πλέξαμε και τη 15η που έχει 12 άριχτα χωρίς μειώσεις. Θα πλέξουμε τώρα μία τελευταία σειρά με βουβά. Σε κάθε πόντο μας θα πλέκουμε βουβά, αλλά λίγο χαλαρά γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για να πλέξουμε. Θα ξεκινήσουμε το κεφάλι. Αν είναι πολύ σφιχτός ο πόντος δεν θα μπορέσουμε να πλέξουμε. Κάνουμε 12 βουβά γύρω-γύρω. Τελειώνοντας τη σειρά, κόβουμε το νήμα. Και το σώμα είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να παιδευτούμε να γεμίσουμε τώρα από εδώ. Όταν ανοίξει λίγο το κεφάλι θα μπορούμε να γεμίσουμε πιο εύκολα. Συνεχίζουμε για να πλέξουμε το κεφάλι. Την πρώτη σειρά μας θα την πλέξουμε μόνο στην πίσω θηλιά. Από το βουβό που κάναμε, εδώ δηλαδή. Εδώ θα ενώσουμε και το νήμα. Κάνουμε μία λυσίδα
και στο ίδιο σημείο θα πλέξουμε άριχτο. Στον επόμενο πόντο θα κάνουμε αύξηση. Θα πλέκουμε ένα κανονικά, ένα με αύξηση και θα έχουμε 6 φορές και θα έχουμε 18 πόντους. Ένα αύξηση γύρω-γύρω, 6 φορές, 18 πόντι. Ένα, αύξηση. Στη δεύτερη σειρά συνεχίζουμε σπιράλ πλέκουμε και το κεφάλι. Θα πλέξουμε 2 πόντους κανονικά και στον τρίτο αύξηση. 2 πόντους κανονικά, στον τρίτο αύξηση, 6 φορές πάλι και θα έχουμε 24 πόντους. Εδώ ξέχασα να σας πω ότι πλέκοντας την πρώτη σειρά έπρεπε να ασφαλίζουμε και αυτό το νήμα. Το ξέχασα προλίγο, θα το ασφαλίσω τώρα. Πλέκουμε και στις 2 θηλιές πλέον. 1, 2, αύξηση. Συνεχίζουμε γύρω-γύρω, 6 φορές, 2 αύξηση και θα έχουμε 24 πόντους. Στην τρίτη σειρά θα πλέξουμε 3, στον τέταρτο θα κάνουμε αύξηση. 3 πόντους, αύξηση. 6 φορές πάλι και θα έχουμε 30 πόντους. Στην τέταρτη σειρά θα κάνουμε μόνο 3 αυξήσεις. Θα πλέξουμε 9 πόντους, θα κάνουμε μία αύξηση. 9 αύξηση, 3 φορές και οι 30 θα γίνουν 33 πόντι. 9 αύξηση. Ένα σε κάθε πόντο μας. Και κάνουμε την αύξηση. Θα επαναλάβουμε άλλες 2 φορές. Τώρα πριν συνεχίσουμε με το κεφάλι, μπορούμε να γεμίσουμε το σώμα. Γεμίζουμε καλά το σώμα. Και επάνω προς το λαιμό. Αφού πλέξαμε την τέταρτη σειρά με αυξήσεις, θα πλέξουμε τώρα 6 σειρές χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις,
γύρω-γύρω 33 άριχτα σε κάθε σειρά μας. Ένα σε κάθε πόντο μας. Από την 5 έως τη 10 σειρά πλέκουμε συνεχόμενα, χωρίς αυξήσεις, χωρίς μειώσεις. Στην 10η σειρά θα αρχίσουμε τις μειώσεις. Θα είναι αντίστοιχες με τις αυξήσεις που κάναμε. Είχαμε κάνει 9 αύξηση, τώρα θα κάνουμε 9 μείωση. 3 φορές και οι 33 πόντοι θα μείνουν 30. 9 μείωση. Επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές. 9 μείωση. Στην 12η σειρά, όπως και στην 13, 14, 15, θα κάνουμε από 6 μειώσεις, όπως είχαμε κάνει και τις αυξήσεις. Έχουμε 30 πόντους, θα πλέξουμε 3 πόντους μείωση. 3 πόντους μείωση. 6 φορές και θα έχουμε 24 πόντους. Τρία και κάνουμε μείωση. Θα επαναλάβουμε άλλες 5 φορές. Συνολικά θα έχουμε 6 μειώσεις. 3 μείωση. Τώρα που αρχίζει να μικραίνει το άνοιγμα στο κεφάλι, βάζουμε σιγά σιγά λίγη γέμιση. Όσο μικραίνει θα γεμίζουμε και λίγο. Στην 13η σειρά θα πλέξουμε 2 και θα κάνουμε μείωση. 6 φορές συνολικά και θα μας μείνουν 18 πόντοι. 2 μείωση. Στην 14η σειρά θα πλέξουμε ένα άριχτο και θα κάνουμε μείωση. 6 φορές και θα μας μείνουν 12 πόντοι. 1 μείωση. Θα γεμίσουμε τώρα καλά το κεφάλι, γιατί βλέπουμε έχει μικρύνει πολύ το άνοιγμα. Όσο καλύτερα γεμίσουμε, τόσο καλύτερα θα κάθεται το πλεκτό μας. Thank you.
Και θα παίξουμε τώρα την τελευταία σειρά, στην οποία έχουμε 6 μειώσεις. Τελειώσαμε με το βελονάκι και εδώ θα κλείσουμε το άνοιγμα με τη βελόνα. Περνάμε τη βελόνα εδώ σε όλες τις θηλιές που μας έχουν απομείνει, μόνο στην μπροστινή θηλιά. Βάζουμε τη βελόνα στο κέντρο . Τραβάμε το νήμα και έχουμε κλείσει το πλεκτό . Το σώμα και το κεφάλι είναι έτοιμο. Θα το διαμορφώσουμε μετά με τα χεράκια του, τα φτερά του, τα μαλλιά του. Θα μεταμορφωθεί σε ένα αγγελάκι. Γεια σας!